Κύριε Κανάτα, πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το πρωτοποριακό κάμπ που γίνεται από 27 έως 30 Ιουνίου. Εδώ στο ξενοδοχείο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, Ευάγγελος Παντελίδης στην Πτολεμαίδη. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το αθλητικό κέντρο Παντελίδης για την φιλοξενία του κάμπ. Είναι ένα πρωτοποριακό κάμπ, είναι ένα κάμπ ατομικής βελτίωσης, ένα κάμπ που απευθύνεται σε αθλήτρες ποδοσφαίρου για ηλικίες άνω του 14. Είναι ένα κάμπ ατομικής βελτίωσης στο κομμάτι της τεχνικής, στις θέσεις. Και είναι βασισμένο στις ανάγκες της κάθε αθλήτριας. Ήθελα λίγο να κάνω μια αναφορά λίγο στους συνεργάτες οι οποίοι είναι μαζί μας στο ΚΑΜΠ. Είναι ο κύριος Γιάννης Βλάχος, ο οποίος είναι αναλυτής του ΚΑΜΠ, ή ο κύριος Φάλης Κατριγαλάκης, ο οποίος είναι προπονητής τερματοφυλάκων του ΚΑΜΠ. Το γνωρίζουμε όλοι, το Φάνη. Είναι η κυρία Μάγδα Τσουκαλά, η οποία είναι προπονήτρια. Η κυρία Χαρούλα Δημητρίου, η οποία και αυτή είναι προπονήτρια. Ο κύριος Ευάγγελος Κλίτσας, ο οποίος είναι αθλητικός ψυχολόγος του ΚΑΜΠ. Η κυρία Μαρία Ανδριοπούλου, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια του ΚΑΜΠ. Και η κυρία Ιωάννα Πασπαλά, η οποία θα είναι η διατροφολόγος του ΚΑΜΠ. Έχουμε 40 αθλήτριες. Δυστυχώς είχαμε ένα πλαφόλ στο οποίο μπορούσαμε να φιλεξενήσουμε για την πρώτη χρονιά στο ΚΑΜΠ. Επομένως, 40 αθλήτριες σταματήσαμε. Είναι τριήμερο, τετραήμερο ΚΑΜΠ. Είναι περισσότερο εκπαιδευτικό αθλητικό ΚΑΜΠ. Έχουμε συνεδρίσει μερίδες της αθλητικής ψυχολογίας. Έχουμε αναλύσεις των προπονήσεων και πάμε πάνω στο κομμάτι των θέσεων. Αυτό. Φιλοδοξούμε κάποια στιγμή να δούμε εθνική Ελλάδος και σε παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει. Είμαστε τυχεροί τώρα, όπως αναφέρεται για την εθνική, γιατί έχουμε αρκετά κορίτσια που συμμετέχουν στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων, κορασίδων, ανίδων και κάποια κορίτσια που είναι στο γελικό. Είναι και τιμή μας που ήρθαν εδώ και προτίμησαν αντί να πάνε διακοπές το να κάνουν ατομική βελτίωση. Μακάρι το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Βλέπετε ότι και εμείς κάνουμε κάτι καινοτόμο έτσι ώστε να δώσουμε όλη την προσοχή που αρμόζει στις γυναίκες. Κάποια λύση παραλίες και αυτά τα κορίτσια αυτή τη στιγμή ήδη τη δεύτερη μέρα έχουν κάνει 3 προπονήσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μας και ελπίζουμε και εμείς από το δικό μας μετερής να βάζουμε δηλαδή το λιθαράκι, το να δούμε τα κορίτσια σε ένα ψηλό επίπεδο. Είναι το, όπως ξέρουμε, ένα πρωτοποριακό camp για αθλήτριες από 14 μέχρι 24 ετών. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να δουν αυτά τα κορίτσια πώς λειτουργούν επαγγελματικά στο εξωτερικό μέσα με ψυχολόγους, διατροφολόγους, αναλύσεις, εξειδικευμένες προπονήσεις, ομαδικές, υπομαδικές, μέσα από άριστες προπονήτρες και προπονητές. Νομίζω είναι μεγάλη ευκαιρία για τα κορίτσια, για το μέλλον, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω το γυναικείο ποδόσφαιρο και βλέπω εγώ χρόνια τώρα που έχω κάνει και σε ομάδες κορασίδων, νεανίδων, γυναικών, ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και πρέπει να το να εκμεταλλευτεί. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει, και βλέπουμε ήδη έχει μικρύνει ψαλίδα με τις εθνικές ομάδες κορασίδων και νεανίδων, υπάρχουν αποτελέσματα. Και έρχονται και τα πρώτα αποτελέσματα από την Εθνική Γυναικών με μεγάλες δυνάμεις, θα έλεγα. Στο δικό σας, τον νευραλγικό πόστο του τερματοφύλακα, υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να εξελιχθούν? Σίγουρα υπάρχουν και το φαίνονται κιόλας. Απλά θέλουν την ειδική προπόνηση, γιατί άλλη προπόνηση είναι των αντρών, άλλη των γυναικών. Τόσα χρόνια γινόταν όλες οι προπονήσεις μοντέλο το αντρικό και σε προπονήσεις τερματοφυλάκων και σε προπονήσεις των παικτριών. Αυτό πρέπει να αλλάξει και βλέπουμε ότι μειώνονται και οι τραυματισμοί. Το μελετάει αυτό μέσα από έρευνες η FIFA και η UEFA και βοηθάει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε το αθλητικό camp της Young Dreamers. Είναι κάτι πρωτοποριακό για την Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά μαζεύτηκαν 40 γυναίκες από όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές παίζουν στην Εθνική Ελλάδος και σε πολύ υψηλό επίπεδο, ώστε να πραγματοποιήσουν εξατομικευμένες προπονήσεις στο αθλητικό μας κέντρο. Το υψηλό επίπεδο των υποδομών προσέλκυσε το camp, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι και το πολύ υψηλό επίπεδο του τεχνικού δυναμικού που επιβλέπει τις προπονήσεις. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκεται μαζί μας ένας πρωταθλητής Ευρώπης, ο Φάνης Κατεριανάκης, ο οποίος είναι και προπονητής τερματοφυλάκων της Εθνικής Ομάδας και προπονητής γυναίκες τερματοφύλακες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας. Ο Λευτέρης ο Κανάτας, ο οποίος είναι ο προπονητής
του ΠΑΟΚ της γυναικείας ομάδας και πρωταθλητής του 2022 Ελλάδος, είναι αυτός ο οποίος το διοργάνωσε. Ένας από τους συντελεστές είναι ο Γιάννης Οβλάχος, ένας από τους καλύτερους αναλυτές ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ο οποίος ασχολείται μόνο με την Α Εθνική. Παράλληλα, η φυσικοθεραπεύτρια της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, αλλά και ένα πλήθος άλλων γυμναστών, διαιτολόγων, ψυχολόγων και αναλυτών είναι εδώ για να υποστηρίξουν τα κορίτσια ώστε να βελτιωθούν. Γι' αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, από ό,τι φαίνεται, έχει πολύ μέλλον και το αθλητικό μας κέντρο είναι χαρά που είναι το πρώτο που φιλοξενεί κάτι αντίστοιχο στη χώρα. Δείχνει να μην φτάνει ως σχολητικότητα. Χρειάζεται επέκταση περαιτέρω. Η αλήθεια είναι πως φέτος ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση για προετοιμασία ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουμε κλείσει 14 διαφορετικές ομάδες ώστε να προπονηθούν στο αθλητικό μας κέντρο. Πολλές φορές μαλώνουν μεταξύ τους γιατί θέλουν να είναι εδώ ακόμα και αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Και έχουμε πάρει την απόφαση να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο με νέες και ακόμα καλύτερες υποδομές, πιο σύγχρονες. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχει γίνει κάτι πολύ hot στην Ελλάδα και αξίζει ο κόπος να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Θέλουμε να καθιερώσουμε την Πτολεμαΐδα ως το κέντρο των αθλητικών υποδομών και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.